Προχθές, Παρασκευή βράδυ, η κυβέρνηση και αφού είχε κλείσει η Βουλή για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ανάρτησε την τροπολογία του Έσους και της ντροπής για τη Λάρκο για να ψηφιστεί σήμερα για το καλό τάχα μου της εθνικής οικονομίας, όπως υποκριτικά λέει, αλλά με σαφή στόχο να μπει λουκέτο στο εργοστάσιο και να πεταχτούν στον δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενοι με τις ομαδικές απολύσεις. Γι' αυτό, έξω από τη Βουλή, σε λίγο, οι εργαζόμενοι στη Λάρκο και όχι μόνο, διαδηλώνουν, ζητώντας να αποσύρει η κυβέρνηση την τροπολογία. Το ΚΚΕ χαιρετίζει αυτό τον ηρωικό αγώνα. Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω εδώ και τώρα, να το αποσύρει αυτό το έκτρωμα, αυτήν τη τερατόμορφη τροπολογία. Ήδη, όπως ανακοινώθηκε, η κοινοβουλευτική μας ομάδα έχει καταθέσει αίτημα διενέργειας ονομαστικής ψηφοφορίας. Το έγκλημα στη Λάρκο δεν θα περάσει. Και να ξέρετε ότι σε κάθε έγκλημα υπάρχει και μία τιμωρία. Ανοίξατε τον ασκό του αιώλου. Και όποιος παίρνει ανέμους θα αφαιρήσει θύελες. Αν νομίζουν ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Σταϊκούρας, η κυβέρνηση δηλαδή, ότι με ύπουλες μεθοδεύσεις, επιδιώκοντας τη διάσπαση του αραγούς μετόπου των εργαζομένων, με τους πρόθυμους, τους γνωστούς πάντα πρόθυμους από τα μέσα, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Οι εργαζόμενοι σας επιστρέφουν τους εκβιασμούς, τις βρώμικες μεθοδεύσεις για να καμφθεί το ηθικό τους και να αποδεχτούν το έκτρωμα τροπολογία και να παραιτηθούν από τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει κατά της διαδικασίας των ομαδικών απολύσεων. Επιστρέφουμε τα τελεσίγραφα και δεν δεχόμαστε τους εκβιασμούς. Αυτή είναι η περήφανη απάντηση των εργαζομένων στο έγκλημα σε βάρος της Λάρκο. Και η απάντησή τους θα είναι αμήλυμπτη. Ούτε τα 2,5 χρόνια του αγώνα τους, ούτε και τώρα δεν θα κάμψει η κυβέρνηση τη συνοχή και την αντοχή που έχουν επιδείξει οι εργαζόμενοι. Δεν πέρασε και ούτε τώρα θα περάσει αυτή η τακτική της υπονόμευσης. Το ΚΚΕ όχι μόνο δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του σε αυτόν τον ηρωικό και δίκαιο αγώνα, αλλά τα μέλη και τα στελέχη του πρωτοστατούν σε αυτόν. Είναι οργανικό μέρος αυτού του αγώνα. Σήμερα λοιπόν το αίτημα για ενιαία λειτουργία της Λάρκο με εξασφάλιση όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όλων των θέσεων εργασίας παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Το επιβεβαιώνουν άλλωστε οι ίδιες εξελίξεις με τη μεγάλη άνοδο των τιμών του Νικελίου που δείχνει ότι παραμένει ένας θησαυρός που κάτω από άλλες συνθήκες πραγματικά θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική πλουτοπαραγωγική δύναμη για την ανάπτυξη σε όφελος του λαού. Γι' αυτό άλλωστε θέλουν να αρπάξουν τη Λάρκο και τα μεταλλεία. Το έγκλημα λοιπόν αυτό έχει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εργαλείο τις παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Την απαξιώσατε, την συκοφαντήσατε εδώ και 10 χρόνια χωρίς να κάνετε τους αναγκαίους εξυγχρονισμούς με αποκορύφωμα αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια που εντάχθηκε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας σε ειδική εκαθάριση με στόχο την εκποίηση. Η Λάρκο λοιπόν μπορεί και πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, να αναπτυχθεί και να εξυγχρονιστεί, αλλά να διασφαλίσει τη δουλειά και τα δικαιώματα των εργαζομένων όπως έχει προτείνει και προτείνει και σήμερα το ΚΚΕ. Και ενώ με το άρθρο 6 την τροπολογία της ντροπής καταδικάζει η κυβέρνηση μια ολόκληρη κοινωνία αντιμέτωπη με τον οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό, την ίδια στιγμή στην ίδια τροπολογία με άλλη διάταξη του άρθρου 2 φροντίζει να προστατέψει τον αεροπορικό όμιλο της Ελληνέρ με κρατική ενίσχυση ύψους 9.244.000 ευρώ χρήματα του ελληνικού λαού για τις συνέπειες από την πανδημία, όπως τάχα μου δικαιολογείται, ως συνέχεια των δανεικών και αγύριστων προς την Αιτζίαν με κεφάλαια ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ το 2021, αλλά και πληθώρα άλλων διευκολύσεων που κατευθύνονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
Χρήμα λοιπόν με τη σέσουλα για τους λίγους και εκλεκτούς από τη μία, ανεργία, φτώχεια και ψίχουλα, όσα περισσεύουν και από αυτά, για την εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες, φτωχούς αγρότες, και τους ζητάτε μετά και τα ρέστα. Την ώρα που καταδικάζετε το λαό στη διαρκή φτώχεια, με οποιοδήποτε τίμημα τσακίζοντας το λαϊκό εισόδημα, χαρατσώνοντας εις το δυναικές εργαζόμενους, με τους μισθούς να παραμένουν στα επίπεδα του 2008, με την ακρίβεια να τσακίζει κόκαλα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε καταπαραγγελία νομοσχέδιο της Κομισιόν και με προκλητικό τρόπο παίρνει μέτρα όπως την αναμόρφωση, και αναφέρομαι στο παρόν σχέδιο νόμου, για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να ενισχύσει εκ νέου τις τράπεζες για πιο ευέλικτο ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα, και εκείνο με τη σειρά του να μπορεί να διοχετεύει ζεστό κρατικό χρήμα τους σκόπους των εργαζομένων στους επιχειρηματικούς ομίλους για την καπιταλιστική ανάπτυξη, με το πρόσχημα ενός ευνοϊκότερου επενδυτικού κλίματος και την προσέλκυση εγχώριων και ξένων άμεσων επενδύσεων. Επίσης, με τις διατάξεις του δεύτερου μέρους παίρνει μέτρα θωράκισης του λεγόμενου συνεγγυητικού κεφαλαίου εξασφάλισης επενδυτικών υπηρεσιών, δηλαδή των τραπεζών, των ανωνύμων εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων διαφόρων εταιριών, για την προστασία των κερδών και της αξιοπιστίας των συνεγγυητικών μελών στην κεφαλαιαγορά. Καθώς επίσης και με τις διατάξεις του τρίτου μέρους που εξυγχρονίζει τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της πλουτοκρατίας για αποτελεσματικότερη παρέμβαση στη δευτερογενή αγορά κρατικού χρέους με αγορές και πωλήσεις ομολόγων. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο είναι προαπαιτούμενο στο πλαίσιο του νέου κύκλου ενισχυμένης εποπτείας, της μεταμνημονιακής αξιολόγησης που ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σχετίζεται με τη νέα εκταμίευση πακτολού χρημάτων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για να δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, για να υπηρετηθεί η στρατηγική της πράσινης μετάβασης. Γι' αυτό άλλωστε το ΚΚΕ καταψηφίζει αυτό το σχέδιο νόμου. Πιο ειδικά όμως, με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, η κυβέρνηση μεθοδεύει το πώς, με τη διαδικασία της αποεπένδυσης, θα γίνει σταδιακή απόσυρση του δημοσίου από το μετοχικό κεφάλαιο των 4 συστημικών τραπεζών, Εθνική Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank, συνολικής αξίας των μετοχών 2,15 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή η κόπη και οι αποταμιεύσεις του ελληνικού λαού. Με αυτό το αμαρτωλό ταμείο, στα 12 χρόνια ύπαρξής του, οι εργαζόμενοι έχασαν 45 δισεκατομμύρια ευρώ, τις αποταμιεύσεις τους δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε το 2010 και είναι προϊόν μνημονίου για να σωθούν οι τράπεζες. Αυτό το κρατικό ταμείο, το κρατικό επαναλαμβάνω, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε τι υπηρετεί, ποια τάξη στα συμφέροντα υπηρετεί μέσω της συμμετοχής του στις διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών που έγιναν στο πλαίσιο και των τριών μνημονίων με τις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις, επέφερε τεράστιες απώλειες ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, ματωμένα χρήματα από το υστέρημα των εργαζομένων, για να διασωθεί το τραπεζικό κεφάλαιο και να θωρακιστεί η κεφαλαιακή του επάρκεια. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κρατικό εργαλείο κεφαλαιακής ενίσχυσης του τραπεζικού κεφαλαίου. Αποτελεί ένα νευραλγικό κόμβο του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, γιατί προωθεί και επιταχύνει τη διαδικασία μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών τη συγκέντρωση και τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου σε όλους τους τομείς και βέβαια και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Όλα τα στοιχεία, όλα τα δημοσιονομικά στοιχεία,
Ο φρενήρης ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού, των επιτοκίων, της ανεργίας δείχνουν ότι οι καπιταλιστικές οικονομίες βρίσκονται μπροστά σε νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, οι σφοδροί ανταγωνισμοί ισχυρών υπεριαλιστικών παιχτών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ρωσίας, της Κίνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο ενεργειακών πηγών και δρόμων, με την ακρίβεια, με τις συνέπειες της πανδημίας, η γενικότερη οικονομική αστάθεια που προκαλούν φτώχεια, ανεργία, προσφυγιά, είναι όλα εκείνα τα στοιχεία των αδιεξόδων αλλά και της βαρβαρότητας ενός συστήματος που σαπίζει και γι' αυτό άλλωστε γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο για τα λαϊκά συμφέροντα. Κυβερνήσεις και ευρωπαϊκά επιτελεία αγωνιούν, τρέμουν για μια πιθανή αστάθεια του τραπεζικού συστήματος που είναι άρρηκτα βέβαια δεμένο με το εφοπλιστικό, το εμποροβιομηχανικό κεφάλαιο και για τις τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι κρίσεις αυτές. Γι' αυτό άλλωστε και η έκθεση της Κομισιόν με τις ειδικές της συστάσεις για την ελληνική οικονομία αναφέρει πως είναι κρίσιμη σημασίας να διατηρηθεί η προσήλωση στην αναδιοργάνωση των τραπεζών με σκοπό να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να αποδεσμευτούν πόροι στο τραπεζικό τομέα ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης. Σε απλή μετάφραση σημαίνει οικονομική ανάκαμψη με ζεστό κρατικό χρήμα, με σκανδαλώδη κίνητρα και φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματικούς ομίλους και ζημιωμένο το λαό. Γι' αυτό και πρώτης προτεραιότητας ζήτημα είναι τόσο για την Κομισιόν όσο και για την κυβέρνηση η υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει την απεριόριστη αναγκαστική εκτέλεση εξασφαλίσεων από υπερήμερους δανειολήπτες, δηλαδή την κλιμάκωση των πληστηριασμών και στην πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας. Δείχτη λοιπόν προστασίας για τους τραπεζικούς, τους εφοπλιστικούς και εμποροβιομηχανικούς ομίλους για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους και της κερδοφορίας τους. Αυτή είναι η ουσία των διατάξεων του σχέδιου νόμου. Στον κεάδα όμως τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού, στη φτώχεια, στην ανέργεια και στην εξαθλίωση εκατομμυρίων πολιτών για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των τραπεζικών και άλλων ομίλων. Αυτή η καθαρή, ταξικά βάρβαρη πολιτική δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από μεγαλοστομίες. Δεν υπάρχουν καλές ή κακές τράπεζες, ηθικές και μη ηθικές. Είναι σαν να λέμε ότι μπορεί να γίνει ο καπιταλισμός ηθικός. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ένας όμορφος κόσμος ηθικά αγγελικά πλασμένος. Γιατί ανεξαρτήτως των όποιων διαθέσεων υπάρχουν οικονομικοί νόμοι του καπιταλισμού, που είναι απαραβίατοι και θεμελιώνουν τον εκμεταλλευτικό του χαρακτήρα, αυτή η σιδερένια φτέρνα του καπιταλισμού που τσακίζει τους λαούς δεν μπορεί ταυτόχρονα να ηθικοποιείται. Φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την απουσία του δημόσιου στο τραπεζικό σύστημα, σπέροντας συγχύσεις και αυταπάτες στον κόσμο ότι τάχα μου με κάποιο μαγικό ραβδί θα μετατραπεί η κερδοσκοπική του λειτουργία σε φιλολαϊκή. Το ΚΚΕ δεν καλλιεργεί αυταπάτες για το χαρακτήρα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, γιατί στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής αυτό το σύστημα δεν έχει φιλολαϊκά χαρακτηριστικά, όπως υποκριτικά ισχυρίζεστε όλοι σας. Πού βρίσκεται η διέξοδος για το ΚΚΕ? Η διέξοδος δεν βρίσκεται στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και του καπιταλισμού, αλλά στην ανατροπή του. Γι' αυτό ακριβώς απαραίτητη προϋπόθεση σήμερα είναι να συγκεντρωθούν λαϊκές δυνάμεις και να αποκρούσουν αυτήν την επίθεση. Γι' αυτό το ΚΚΕ κάνει προσκλητήριο στον εργαζόμενο λαό για ενότητα και δράση σε αντιμονοπωλιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Αυτές οι δυνάμεις μέσα από την πάλη για την απόκρουση της αντιλαϊκής επίθεσης θα συμβάλλουν στο να ανακουφιστούν τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Μια τέτοια προσπάθεια ανακούφισης πρέπει να είναι ενταγμένη και το ΚΚΕ την εντάσσει όχι στο δρόμο της διαχείρισης, αλλά στο δρόμο της ανατροπής αυτού του συστήματος και της οικοδόμησης μιας άλλης κοινωνίας, της σοσιαλιστικής.